Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νεκτάριος Νότης και σας καλωσορίζω στο 24H TV. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι ασυνεπείς τόσο προς τους προμηθευτές τους, όσο και κυρίως σε πάρα πολλές περιπτώσεις και προς τους εργαζομένους τους, στους υπαλλήλους τους. Εδώ λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά ζητήματα που αφορούν στις κινήσεις και των δύο πλευρών, τόσο του εργοδότη όσο και του εργαζόμενου. Οι εργαζόμενοι από τη μία πλευρά προχωρούν στη λεγόμενη επίσκεψη εργασίας για να μπορέσουν να διασφαλίσουν τα δεδουλευμένα τους, τα χρεωστούμενα από πλευράς εταιρείας, και πολλές φορές από την άλλη πλευρά οι εργοδότες επικαλούνται την οικονομική συγκυρία, επικαλούνται χρέη από το δημόσιο προς αυτούς για να δικαιολογήσουν και να αιτιολογήσουν το γεγονός ότι δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Πάμε λοιπόν να δούμε όλα αυτά, πολλές κρίσιμες λεπτομέρειες, στις οποίες κρύβεται ο διάβολος πάρα πολλές φορές. Ο Γιάννης Καρούζος είναι μαζί μας, ο συνεργάτης και σύμβουλος της εκπομπής για τα εργατικά και εργασιακά θέματα. Γιάννη, καταρχήν, επίσκεψη εργασίας, τι σημαίνει και τι κινδύνους ενέχει? Η επίσκεψη είναι η ίστατη λύση για τον εργαζόμενο προκειμένου να εξοφληθεί. Τι σημαίνει η επίσκεψη εργασίας? Ο εργαζόμενος δικαιούται να μην παρέχει υπηρεσίες, να μην προσέρχεται στην εργασία του και μάλιστα να αναζητήσει και αλλού εργασία όταν ο εργοδότης του οφείλει ένα σημαντικό ποσό αποδοχών. Και λέω σημαντικό γιατί τα δικαστήρια τελευταία έχουν κρίνει ότι δεν μπορεί ο εργαζόμενος να προβαίνει στην άρνηση παροχής των υπηρεσιών του, δηλαδή στην άρνηση να εργαστεί, όταν δεν του οφείλεται μεγάλο ποσό αποδοχών. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος ο οποίος έχει να εξοπληθεί για ένα ή δύο μήνες, δεν θα ήταν εύκολο να προβεί σε μια τέτοια επιλογή, γιατί ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να τον ενάγει δικαστικά και να αξιώσει ότι αυτό που κάνει ο εργαζόμενος είναι παράνομο. Άρα ποιο είναι το όριο αποδοχών ή μηνών που υπάρχουν οφειλές πέραν του οποίου συμφέρει τον εργαζόμενο να προχωρήσει σε επίσκεψη εργασίας? Δεν υπάρχει εκ του νόμου ένα αριθμητικό όριο. Τα δικαστήρια όμως έχουν επεξεργαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα και ένα εύλογο ποσό. Για παράδειγμα, κατά μέσον όρο, αν του οφείλονται πάνω από 2 με 3 μήνες αποδοχές. Δεύτερον, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η επίσκεψη εργασίας δεν αξιολογείται από το δικαστή μόνο αν ο εργαζόμενος είχε δίκιο επειδή του οφείλονταν χρήματα, αλλά αν ο εργοδότης εξάντλησε όλη τη δυνατότητα που είχε προκειμένου να εξεύρει αυτά τα χρήματα για να εξοπλίσει το προσωπικό του. Δηλαδή, ποιοι είναι οι λόγοι που μπορεί να επικαλεστεί ένας εργοδότης σε αυτή την περίπτωση? Παραδείγματος χάρη, αν ο εργοδότης έχει εξαντλήσει εκποιώντας περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας του, αν έχει εξαντλήσει δανεισμό που μπορούσε να έχει επιλέξει σαν λύση να χρηματοδοτεί στην εταιρεία του και παρόλα αυτά βρίσκεται σε ένα οικονομικό αδιέξοδο προκειμένου να εξοφλήσει τους εργαζόμενους, πρόσφατα ο Ρέος Πάγος και μάλιστα με απόφαση το 2010 έκρινε ότι η επίσκεψη σε αυτή την περίπτωση των εργαζομένων είναι καταχρηστική. Συναντούμε καθημερινά το φαινόμενο να χρωστάει το ίδιο το κράτος χρήματα σε εργοδότες που δεν μπορούν να αποπληρωμήσουν στον κλάδο των τεχνικών εταιριών, για παράδειγμα. Σε μια τέτοια περίπτωση η επίσκεψη πρέπει να ασκείται με πολύ σπουδαία εκ μέρους των εργαζομένων, γιατί μπορεί προσφεύγοντας ο εργοδότης στα δικαστήρια να διαγνωστεί ότι αυτό που κάνουν είναι καταχρηστικό και πολλές φορές υποκρύπτει και μια περίφημη απεργία, η οποία είναι παράνομη εφόσον ασκείται συλλογικά, δηλαδή από το σύνολο των εργαζομένων. Ο εργαζόμενος, όταν κάνει επίσκεψη, δικαιούται να πάει στον ΟΑΕΔ και να ζητήσει ή να πει ότι είμαι άνεργος? Θεωρείται άνεργος δηλαδή ο εργαζόμενος όταν κάνει επίσκεψη? Υπάρχει μια ειδική πρόβλεψη στην περίοδο που ασκείται η επίσκεψη από τον εργαζόμενο να καταβάλλεται το επίδομα ανεργίας. Αυτό διαρκεί για ένα περίπου εξάμηνο. Αυτή είναι η πρόβλεψη που υπάρχει από τον ΟΑΕΔ. Και βεβαίως για να το εισπράξει αυτό το επίδομα, αρκεί να προσκομίσει στον ΟΑΕΔ ένα εξώδικο που είχε γνωστοποιήσει την επίσκεψη εργασίας προς τον εργοδότη. Και όταν ο εργοδότης τον πληρώσει, θα του πληρώσει τη διαφορά, δηλαδή το μισθό μείον το επίδομα? Ναι, γιατί ο ΟΑΕΔ σε συνεννόηση με τον εργοδότη θα παρακρατήσει για λογαριασμό του εργαζόμενου το μισθό, το οποίο κανονικά θα έπρεπε να τον εισπράξει ο εργαζόμενος. Έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό, ο αριθμός των επισχέσεων τον τελευταίο χρόνο? Κοιτάξτε, κάθε εταιρεία η οποία κατά μέσον όρο αρχίζει και χρωστάει πάνω από τρεις μισθούς, αντιμετωπίζει το πρόβλημα της επίσκεψης. Αυτό πλέον είναι μια ίστατη λύση και των εργαζομένων, διότι υπάρχει και επιδότηση και καταλαβαίνετε, αν υπάρχουν οι ανάγκες, η επιδότηση του ΟΑΕΔ είναι χρήσιμη για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Θέλω να πω όμως κάτι. Όλα αυτά, είτε η επίσκεψη, είτε όποια διαμαρτυρία του εργαζόμενου, θα πρέπει να ασκείται με πολύ προσεκτικό όριο. Γιατί καμιά φορά τα δικαστήρια αξιολογούν μια τέτοια συμπεριφορά εκ μέρους των εργαζομένων ως πρόκληση της καταγγελίας, ως πρόκληση της απόλυσής τους. Και ναι, μεν στην Ελλάδα, όπως γνωρίζουμε, η απόλυση επιβάλλει την καταβολή αποζημίωσης. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα περίπτωση να μην καταβληθεί αποζημίωση, εκτός αν υποβληθεί μήνυση. Όμως τα δικαστήρια αξιολογούν ότι όταν ο εργαζόμενος προκαλεί με τη συμπεριφορά του την αποζημίωση, προκαλεί την απόλυση ώστε να εισπράξει την αποζημίωση, σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να τα χάσει όλα. Γιατί το δικαστήριο θα κρίνει ότι καταχρηστικά το κάνει αυτό ο εργαζόμενος προκειμένου να εισπράξει την αποζημίωση. Αυτό δεν συνδέεται κατά ανάγκη με τη συμπεριφορά του για την επίσκεψη, αλλά συνδέεται με την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων του. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ και την επόμενη εβδομάδα. Πάντα με συμβουλές πάνω σε εργατικά και εργασιακά θέματα. Εμείς, κυρίες και κύριοι, ραντεβού πάντα εδώ στο 24H TV με θέμα τι άλλο, την οικονομία.